Την προ-COVID εποχή θυμίζει αυτό το χρονικό διάστημα στους παιδιάτρους η διασπορά αλλά και η συχνότητα των ιώσεων αλλά και των ιωγενών λοιμόξεων που αντιμετωπίζουν τα παιδιά σε όλο το ηλικιακό φάσμα. Έτσι, αυτό το χρονικό διάστημα παρατηρείται μία έξαρση των ιώσεων, ενώ είναι και μεγάλος αριθμός των παιδιών που χρήζουν νοσηλείας, όπως ανέφερε η καθηγήτρια παιδιατρικής παιδονεφρολογίας και διευθύντρια της παιδιατρικής κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, Εκατερίνη Σιώμου, σημειώνοντας ωστόσο ότι τα περιστατικά αυτά, τα οποία και νοσηλεύονται, είναι ελεγχόμενοι, με δεδομένο όμως ότι οι υποδομές της παιδιατρικής κλινικής κατά την περίοδο της πανδημίας χρειάστηκε να συρρυκνωθούν ώστε να υπάρξει και η δημιουργία μονάδας νοσηλείας COVID για τα παιδιά. Σε συνδυασμό και με τις αυξημένες νοσηλείες υπάρχει ένα ζήτημα διαχείρισης, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η κυρία Σιώμου. Προς αυτή την κατεύθυνση, ήδη τόσο η Διεύθυνση της Παιδιατρικής Κλινικής σε συνεργασία και με την Διοίκηση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων αναζητούν την βέλτιστη λύση, έτσι ώστε η νοσηλεία των παιδιών να γίνεται υπό καλύτερες συνθήκες. Η εποχή όπου τα παιδιά έχουν μεγάλο πολλές ιώσεις, ιώσεις που συνήθως υπάρχουν αυτή την εποχή. Τα μικρά βρέφη αντιμετωπίζουν επεισόδια με βροχιολίτιδα. Κάποια άλλα παιδιά, στα οποία δεν έχουμε βρει το συγκεκριμένο ιωγενή παράγοντα, εικόνα με λίμωξη ανώτερου αναπνευστικού. Υπάρχουν κάποια παιδιά που έχουν λίγα περιστατικά βεβαιωμένη γρήπη, κυρίως τύπου Α, χωρίς όμως ιδιαίτερα σοβαρή κλινική εικόνα. Και υπάρχουν και κάποια περιστατικά επίσης που εξακολουθούν να έχουν COVID, τα οποία νοσηλεύονται στο δικό μας νοσοκομείο, στην μονάδα λοιμωδών που διαθέτουμε. Γενικά είναι μια εποχή που έχουμε έξαρση σε όλες αυτές τις ιώσεις και αυτό δημιουργεί, αλήθεια είναι, προβλήματα στην διαχείριση των παιδιών εντός του νοσοκομείου, με την έννοια ότι είναι μεγάλος ο αριθμός των παιδιών. Κάποια παιδιά απαιτούν νοσηλεία σε περιβάλλον σχετικής μόνωσης, είτε γιατί έχουν μία γαστρετηρίτιδα, είτε έχουν μία ιωγενή λίμωξη που δεν θέλουμε να μεταδοθεί. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα διαχειριστικό. Δεν έχει να κάνει με τη βαρύτητα των περιστατικών, που ευτυχώς, τουλάχιστον στο δικό μας νοσοκομείο, στην παιδιατρική κλινική, τα περιστατικά είναι ελεγχόμενα και ήπιας βαρύτητας. Δημιουργεί όμως πρόβλημα στη διαχείριση την, ας πούμε, ξενοδοχειακή κατά τη διάρκεια της νοσηλείας. Όμως τόσο η κλινική όσο και η διοίκηση του νοσοκομείου, κατανοώντας όλο αυτό το αυξημένο φορτίο λοιμόξεων στα παιδιά, έχουμε κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να διασφαλίσουμε περισσότερο χρόνο και καλύτερη νοσηλεία, πιο άνετη, στα παιδιά που απαιτείται να νοσηλευτούν στο νοσοκομείο μας. Η έξαρση βέβαια ιώσεων στα παιδιά αυτή την συγκεκριμένη χρονική περίοδο δεν είναι κάτι που παρατηρείται μόνο κατά την φετινή χρονιά. Ουσιαστικά, όπως εξήγησε η κυρία Σιώμου, έχουμε επιστρέψει στην προ-πανδημίας εποχή, με δεδομένο ότι τα παιδιά έχουν επιστρέψει και αυτά στην κανονικότητα και κυρίως έχουν επιστρέψει στις σχολικές και εξωσχολικές τους δραστηριότητες χωρίς την λήψη προληπτικών μέτρων, όπως είναι η χρήση της μάσκας, κάτι που συνεπάγεται διασπορά και μεταδοτικότητα. Είναι η συχνότητα που είχαμε προ-COVID, όταν τα παιδιά πήγαιναν σχολείο, δεν φορούσαν μάσκες. Είναι οι μήνες Δεκέμβριος, Ιανουάριος, Φεβρουάριος, ακόμη και Μάρτιος, όπου τέτοιες ιώσεις βρίσκονται στο αποκορύφωμά τους από άποψη συχνότητας. Τα προηγούμενα χρόνια, επειδή τα παιδιά βρισκόνταν στο σπίτι ή πήγαν ένα σχολείο με συνθήκες χρήσης μάσκας, η αλήθεια είναι ότι όλες αυτές οι ιώσεις ήταν σε πολύ μικρότερο ποσοστό. Αυτό λοιπόν είναι αναμενόμενο λόγω της εποχής και το ότι τα παιδιά έχουν έρθει σε μια κανονικότητα. Ο συγχρονισμός αναπόφευκτα οδηγεί σε αύξηση του αριθμού των ιώσεων. Όπως μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποιες ιώσεις που να είναι ιδιαίτερης βαρύτητας, είτε είναι γρήπη ή ακόμη και COVID, που να θέσουν ένα παιδί σε κίνδυνο.